Η θετική οικονομική πορεία της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας παρά την μακροχρόνια ύφεση παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής της Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Κινηματοθέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο. Με βάση τα στοιχεία που έγιναν γνωστά στους μετόχους συνεταίρους της, η Τράπεζα για τη Χρήση του 2013 σημείωσε κέρδη προπροβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων ύψους 42 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ότι υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν ιδιαίτερα στην Κρήτη ότι ξεκινάει η ανάκαμψη της οικονομίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Όμως σημαντικό είναι ότι η Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα άντεξε, έχει τα κεφάλαια που χρειάζονται για να είναι υγιής και πιστεύουμε στο μέλλον αυτής της Συνεταιριστικής Τράπεζας που ιδρύσαμε πριν από 20 χρόνια και νομίζω ότι είναι αναγκαία για τον τόπο. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ήταν ένα από τα θέματα που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στη Γενική Συνέλευση. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρίτιας Τράπεζας, Γιάννης Λιμπιδάκης, ανέφερε ότι η αξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας έχει ανατεθεί στη διεθνώς αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία Clayton Eurorisk, ενώ την ίδια ώρα δήλωσε ικανοποιημένος με τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Είναι ότι ήδη είναι σε εξέλιξη ένα έλεγχος που μας γίνεται από την Clayton, μια μεγάλη αξιόπιστη εταιρεία παγκοσμίου αξιοπιστίας. Τα πρώτα στοιχεία είναι πολύ θετικά για την τράπεζα και έτσι θα κατεβούμε από το Σεπτέμβριο σε μια αύξηση κεφαλαίου η οποία θα είναι επωφελής για όλους τους συνεταίρους και ελπίζουμε όλο αυτό το ποσό το οποίο θα ζητήσουμε να καλυφθεί από τους κριτικούς για να έχουν και τη σχετική ωφέλεια στα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ καλά τα μηνύματα, ήδη υπάρχουν πολλοί οίκοι του εξωτερικού, φαν, αυτά που λέμε φαν και λοιπά, να συμμετέχουν σε αυτή την αύξηση. Εμείς όμως επιμένουμε ότι θα ήθελα να καλυφθεί από κριτικούς. Ο κύριος Λεμπιδάκης επισήμανε ότι στο νέο τραπεζικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, η Παγκρίτια θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου και θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά, δημιουργώντας και πάλι ικανοποιητικά κέρδη. Παράλληλα, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, θα πραγματοποιηθούν εκλογές το ερχόμενο Σάββατο 5 Ιουλίου.